Λοιπόν, όπως τόση ώρα σας έχω έτσι προθερμάνει, έχω επιτέλους στο στούντιο του Web Music Radio τους πολύ αγαπημένους Mindtrap. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πριν πούμε το οτιδήποτε, θέλω να μου ζεστάνετε το κοινό που σας περιμένει. Με ανυπομονησία στο chat έχουμε πολλά μηνύματα, έχει γίνει πανικός. Μια μικρή γεύση, έτσι έκπληξη από τι. Πάμε. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride, leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we got thrown at. Tell them it's me who makes you sad. Tell them the fairy tale come back. This is the end, you know. They did the plans we gathered around. We have nothing but fight and shout and tears. We get to a point I can't stand. And it happened to the limit I can be your man. I'm more in a mile away from walking. We can cry. Λοιπόν, και τώρα να σας υποδεχτώ έναν ξεχωριστά. Λοιπόν, έχω στην παρέα μου την αγαπημένη, την αγαπημένη μου παρέα του Web Music Radio, τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, τον Γιώργο Καϊκού και την Νατάσα Κατσαρά. Σωστά? Ναι. Καλησπέρα, πώς είστε? Καλά εσείς? Πολύ καλά, εδώ πέρα, κούραση, κομμάτια ήρθαμε. Ναι, ισχύει, στο τρέξιμο. Λοιπόν, εγώ θέλω να χαλαρώσετε. Και θέλω να πάτε το χρόνο πίσω και θέλω να μου πει ένας ξεχωριστά πώς μπήκε το μικρόβιο της μουσικής στη ζωή σας.
Γιάννη. Το μικρόβιο της μουσικής, ναι. Το μικρόβιο μου ήρθε από πολύ μικρή ηλικία, θα έλεγα. Υπήρχαν πάρα πολλά ερεθίσματα από την οικογένεια, τα οποία ξεκίνησαν γύρω στα 7, θα έλεγα, κάπου εκεί πιο έντονα. Αλλά από μικρός είχα πάρα πολύ το μικρόβιο. Δηλαδή, 4 χρονών, ξέρω εγώ, έκανα γύρω από ένα τραπεζάκι όταν ήμουν μικρό παιδάκι και τραγουδούσα διάφορα κομμάτια της εποχής τότε. Γεράσαμε. Πλάκα. Τέλος πάντων, και μετά συνέχισε η κατάσταση στο να μάθω κάποια πράγματα από τον παππού μου που ήταν υπεύθυνο σε μια χοροδία εκεί πέρα τοπική. Και στη συνέχεια αυτοδίδακτος σε μπάντες ψαχνόμουν και τα σχετικά. Τέλεια. Γιώργο. Ναι, εγώ γενικά με τη μουσική και το χορό, γιατί παράλληλα είναι τα δύο πράγματα που κάνω ζωή μου. Ξεκίνησα κι εγώ από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Η κύρια μου επιρροή ήταν η μητέρα μου. Μάλλον αυτή η γυναίκα μου έδωσε το μικρόβιο της τέχνης, θα το έλεγα, όχι μόνο της μουσικής γενικά. Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησα στο 2. Όλα ωραία, όλα καλά. Μέχρι που εντάξει, okay, το 2 θα σου δώσει τις βάσεις, θα σου δώσει τα πάντα, σαφώς και ναι. Αλλά μετά, λόγω της ηλικίας και λόγω των επιρροών μουσικής που είχαμε όλοι, ξέρω εγώ, συνέχισα με μπάντες, διάφορα εξαρτικές μου μπάντες, μπήκα σε διάφορες μπάντες. Άλλες πήγαν καλά, άλλες πήγαν μέτρια, αλλά δόξα τω Θεώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Και συνέχισα με αυτό. Δηλαδή, ξεκίνησα κιθάρα, μετά ασχολήθηκα με το πιάνο, μετά έπαιξα και άλλα όργανα. Μόνο με πνευστά δηλαδή δεν έχω ασχοληθεί με βάση μουσική. Αλλά ναι, κάπως έτσι, από πολύ μικρή ηλικία. Πολύ ωραία. Νατάσα. Και εγώ από πολύ μικρή ηλικία, από το σχολείο. Τραγουδούσα στις παραστάσεις του σχολείου. Μου άρεσε και απλά ήταν κάτι που αναπτύχθηκε μόνο του. Απλά το έκανα. Γιάννη, θέλεις, επειδή δεν καταφέρανε να είναι στην παρέα μας σήμερα τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, θέλεις να μας πεις ποιοι αποτελούν ακόμα τους Mind Rap? Ποιοι αποτελούν ακόμα τους Mind Rap? Μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά η αύρα τους είναι ανάμεσά. Να πούμε έτσι τα ονόματα: ο Πάρης ο Σκρατσολιάς, ο Δημήτρης ο Μουστάκας, ο Duke, ο Θωμάς Αλεξίου. Και ποιον άλλο ξεχνάω? Ο Δάνης ο Ντάρλας, ναι. Πώς γεννήθηκε η ιδέα των Mind Rap, Γιώργο? Πώς γεννήθηκε η ιδέα των Mind Rap? Σιγά σιγά γνωρίστηκα εγώ με τον Γιάννη. Ο Γιάννης είχε κάποιες δικές του ιδέες, εγώ κάποιες δικές μου ιδέες. Βάζω φωτογραφίες παράλληλα. Ακούτε δηλαδή όλοι? Λοιπόν, ακούτε όλοι. Βασικά να το ξεκινήσουμε από το ζήτημα ότι το πώς γνωριστήκαμε, η αρχική, και πώς, ιδέα, ναι, ναι, η αρχική ιδέα ήταν, ας το πούμε, δικιά μου. Καλά, όλοι θέλανε να είναι σε μια μπάντα από εμάς, όλοι θέλανε έτσι να ασχοληθούν με τη μουσική, εννοείται. Αλλά εγώ είχα αυτό το μικροβιάκι να βρω αυτά τα μέλη, να δημιουργήσω μια μπάντα, γιατί δεν ήθελα να πάω μόνος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι σόλο. Είχα κάποιο κόνσεπτ στο μυαλό μου και με αυτό το κόνσεπτ και με βάση το πώς γνώρισα τα παιδιά, γιατί ήταν πολύ τυχαίο όλο το σκηνικό πώς έγινε. Και πρέπει νομίζω να τονιστούν κάποια πράγματα. Ειδικά η γνωριμία η δικιά μου με τον Γιάννη. Καλά, η δικιά, ναι. Κοίτα, αυτά τα ξέρετε μας αρέσουν. Οπότε, Γιάννη, πώς έγινε το... πώς έγινε αυτό, ναι. Ναι, ναι. Αυτή... Καλά, εντάξει. εδώ πέρα το παιδί από εδώ. τον Γιώργο. Λοιπόν, ας το πάω πιο έτσι... Παλιά. Καλά, εντάξει, 50 χρόνια. Ένα χρόνο κάπου εκεί γνωριζόμαστε. Είμαι τώρα εγώ, δουλεύω σε ένα γνωστό fast foodάδικο και έχω τελειώσει 12 η ώρα το βράδυ τη δουλειά μου. Με το που τελειώνω τη δουλειά, πηγαίνω στην πλατεία, εκεί πέρα, και μου έρχεται, δεν θα το πω ακατάλληλα, θα το πω κατάλληλα, η αναλαμπή να παίξω βόλεϊ 12 ώρα το βράδυ με όλη την πλατεία εκεί πέρα, με μια μπάλα που βρήκαμε. Θέλω να τονίσω ότι δεν ήταν 12, αλλά ήταν 2 δικιά μου. Ναι, όχι, μετά πήγε 2. Μετά πήγε 2. 2 εμφανίστηκες εσύ, Παναγιά μου. Ναι, πραγματικά. 2 η ώρα ξαφνικά εμφανίζεται ένας άνθρωπος.
πολύ περίεργος και μυστήριος. Να πετάγεται, να κάνει μια ανάποδη κολοτούμπα και να χτυπάει την μπάλα με ψαλιδάκι. Οπότε με αυτό το ψωνίστικο και wow ύφος εμφανίστηκε ξαφνικά στη ζωή μου. Καλά, εντάξει, δεν είναι ψωνίστικο. Απλά ήταν σε μια φάση που λες τώρα, τι κάνει ο άνθρωπος. Βλέπω καλά ή είναι 2 ώρες το βράδυ και παίζω βόλο και γι' αυτό έχω σαλέψει. Τέλος πάντων, μετά από όλα πιάσαμε τη συζήτηση, είδαμε ότι είμαστε στο ίδιο πρακτορείο. Βγήκαμε γνωστοί-άγνωστοι. Γνωστοί-άγνωστοι. Βγήκαμε ότι ήμασταν στο ίδιο πρακτορείο Μονδέλων, το Ace Models. Μονδέλων. Ναι. Καστανέ και φράουλες. Ναι. Και εκεί πέρα κατάλαβα εγώ ότι θα υπάρξει μια χημεία, γιατί είδα ότι έπαιζε κιθάρα, του άρεσε πάρα πολύ, είχε μουσικά ρυθμίσματα όπως και εγώ. Τον είδα να παίζει κιθάρα, ερωτεύτηκε αυτό που κάνει και. Τον πάρει. Τον πάρει. Εντάξει. Όσο νομίζω βλέπετε, όλοι, τα μάμ, το όλοι το ξέρουμε. Όλοι το ξέρουμε. Άρα η συνάντηση έγινε λόγω των γυρισμάτων. Ναι, η συνάντηση έγινε λόγω των γυρισμάτων. Ψάχνανε επί πόσους μήνες να βρουν τον Ντεό. Και ξαφνικά, μια μέρα, λίγο πριν τη σκηνή του Ντεό, ο σκηνοθέτης μας, ο Πιέρος Ανδραγάγος, γυρνάει και λέει: αυτός είναι ο Ντεό. Εγώ δεν τον ήξερα. Ως Μανολάκη, γιατί και εγώ ελάχιστα έβλεπα Καφέ της Χαράς, δεν μου έκανε καθόλου. Ελάχιστα. Πώς έγινε αυτό, είναι συνέχεια τηλεόραση. Είναι συνέχεια τηλεόραση, αλλά εγώ δεν το βλέπα. Του το είπα κιόλας, ας πούμε. Παιδιά, στο μεταξύ δεν ξέρω αν έχετε προσέξει κάτι άκυρο που παίζει το Καφέ της Χαράς, ξέρω εγώ, χαράματα και έχει και υπότιλους από κάτω. Για κοφάλαλος. Ναι, καλά, εντάξει, αυτό. Τέλος πάντων, επειδή δεν θέλω να επικεντρωθώ εκεί, γιατί έχουμε βάλει ένα νόμο να μιλάμε για το Καφέ της Χαράς την πάντα. Λοιπόν. Υπήρχε το σκηνικό ότι ξαφνικά τον βλέπω, τον κοιτάζω, γυρνάω και λέω: εσύ δεν είσαι από το Καφέ της Χαράς, Μανολάκης? Μου λέει: ναι. Και από εδώ πέρα άρχισε η φιλία αυτή τη. Και το κορίτσι της μπάντας εδώ πέρα. Η Νατάσα είναι μέσω του χορού γνωριστήκαμε, θα έλεγα προσωπικά. Ναι, γιατί εγώ πηγαίνω, κάνω χορό. Και κάνουμε μαζί. Πώς νιώθεις, Νατάσα, που είσαι το μοναδικό κορίτσι στην πάντα? Α, νιώθω πολύ πριγκίπισσα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Μου φέρονται υπέροχα όλοι τους. Αλήθεια? Και με προσέχουν, ναι. Δεν μας ακούνε άμα έχεις παράπονα. Όχι, όχι, μα δεν έχω. Δεν το πίστευα. Μα το έβαλα. Είναι πρώτη φορά που είμαι στην πάντα με αγόρια και νιώθω τόσο τέλεια. Σίγουρα, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Άρα θέλω να μου πείτε. Μα βάλαμε ένα νόμο. Συγγνώμη, ναι, ναι, σε διακόπτω. Βάλαμε ένα νόμο στην πάντα. Ότι δεν αγγίζει κανείς την Νατάσα. Κανείς. Μην είδατε, μην αγγίξατε. Είναι εύκολο, έτσι, αφού μου είπατε ότι η κοπέλα της παρέας Νατάσα είναι προστατευόμενη. Mm-hmm. Είναι εύκολο να συνυπάρχουν τα υπόλοιπα αγόρια σε μία μπάντα, Γιάννη? Εντάξει, γενικά είναι δύσκολο να συνεπάρχουν τόσα άτομα μαζί. Mm-hmm. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι πολυμελής. Και όταν έχεις τόσα άτομα να συναναστραφείς και να επικοινωνήσεις, πρέπει να χωρίσεις δουλειές, αρμοδιότητες. Δεν είναι τόσο εύκολα και ρόδινα τα πράγματα όπως και να το κάνουμε. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι από τη στιγμή που έχεις ένα συνδετικό κρίκο που σε ενώνει, που είναι η μουσική που την αγαπάς τόσο πολύ και είναι και ως ένα κομμάτι και η φιλία. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας κρίκος που είναι δυνατός ώστε να μπορέσει να συνετελέσει έτσι ώστε να κάνουμε μαζί ένα σωστό κουμάντο. Γιώργο, αν σε ρωτούσε κάποιος που δεν σας γνωρίζει, θέλω να μου πεις, Γιώργο μου, η Mindtrap. Ναι. Σε ποια είδη μουσικής κινείται, τι θα του απαντούσες? Μάλιστα. Αυτό που έχουμε ορίσει ως είδος, και το λέω ορίσει γιατί όσο να έχει πειραματιζόμαστε πάρα πολύ, αυτό που λέμε είναι alternative rock με alternative metal. Έχουμε πάρα πολλές επιρροές, πάρα πολλές ιδέες, αλλά σαν ένα βασικό στάνταρ που μπορεί να κυμαίνεται αυτή η μπάντα είναι αυτό το είδος. Και αυτό θα έλεγα. Εντάξει, είναι αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σε όλα τα παιδιά και ο λόγος που ένταξα σε εισαγωγικά τον καθέναν από εμάς είναι ότι ο καθένας έχει να δώσει κάτι τελείως διαφορετικό. Πραγματικά όμως. Πραγματικά όμως τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ο Πάρης του αρέσει πάρα πολύ jazz. Του Δάνη του αρέσει πιο πολύ pop και πιο μοντέρνα μουσική και ο ήχος. Και όλα αυτά. Εγώ είμαι όπως έχω προαναφέρει ο Μεταλκοράκιας. Ο Μεταλκοράκιας. Συνατάσσα. Με alternative rock.
Εγώ ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια περισσότερο με blues jazz, αλλά μου αρέσουν πολλά ήδη. Και όπως έχουμε τονίσει, συγγνώμη, έτσι, μας αρέσει η μουσική. Οπότε, ναι, ό,τι και να είναι αυτό, εντάξει, όχι, ό,τι και να είναι, κάτι σωστό και ψαγμένο, θέλουμε να το κάνουμε καλά. Και σε αυτό μας βοηθάει, είναι ο συνδετικός μας κρίκος μέσα στο μεγαλύτερος συνδετικός μας κρίκος. ο Θεόφιλος, που όλοι το ξέρετε στους Freaky Fortune. Ο οποίος είναι, ναι, πραγματικά είναι ο συνδετικός. Άνθρωπος, πραγματικά, που δίνει αυτή την πινελιά που δεν μπορεί να δώσει κανένας μας, παντόφλα, γιατί είμαστε μέσα σε αυτό. Εκτός από την παντόφλα, είναι ο άνθρωπος που μας βάζει σε μια σειρά. Έλα τώρα, μίλα. Έλα. Τώρα δεν μιλάει, το παίζει ντροπαλός. Αλλά όχι, πραγματικά δίνει αυτό που απογειώνει τα κομμάτια, πραγματικά, που θα ακούσετε που... σε λίγο καιρό. Stay tuned, οπότε, γιατί σας περιμένουμε μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, αφού αναφέρεις εδώ πέρα, λοιπόν, εγώ που λέτε, αυτό έλεγα πριν έρθετε στους ακροατές σας, που ανυπομονούσαν να σας ακούσουν, ότι ήμουν παρόν στο πρώτο live σας που έγινε χαμός. Δηλαδή, ό,τι και να πω, αν λένε συνήθως μία εικόνα χίλιες λέξεις. Άρα, αν μπουν στο ρεπορτάζ που ανέβασα για το live σας και δούνε τη φωτογραφία πόσο κόσμο είχατε, ήταν κάτι που, εντάξει, πώς νιώσατε για αυτό το live? Το περιμένατε τόσο μεγάλη επιτυχία? Γιατί εκεί πήραμε και μία, πήραμε αφορμή το τύπες τραγούδια. Εκεί πήραμε μία γεύση νέων τραγουδιών. Αρχικά, μια πολύ μικρή γεύση. Μια πολύ μικρή γεύση. Πώς νιώσατε με αυτή τη μεγάλη επιτυχία? Βασικά, αυτό που υπήρχε πέρα από την τρομερή ενέργεια, τα vibe αυτά που έδινε ο κόσμος, είναι ότι γενικά, εντάξει, είμαι ένας ηθοποιός, ένα σύριαλ της τηλεόρασης, όπως και ο Πάρης. Είναι λογικό να μαζέψεις έναν κόσμο χυψή για να κάτσεις στο μαγαζί σου, γιατί θα σε ξέρει από τη τηλεόραση για τα σχετικά. Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι ο κόσμος ήξερε ότι εμείς θα πούμε αγγλικά, ο περισσότερος. Ήξερε ότι θα πούμε κομμάτια τα οποία δεν φανταζόντουσαν ότι υπό άλλες συνθήκες θα τα ακούγανε, ίσως. Και το θετικό είναι ότι συμμετείχε ο κόσμος στα κομμάτια, που αυτό μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Και γενικά ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος και μετά το live. Δηλαδή δεν τους αφήσαμε μια εικόνα τύπου ότι okay, παίξαμε τα κομμάτια μας, μας αντέξανε γιατί είμαστε εμείς και φύγανε. Έτσι πιστεύουμε. Όχι. Αυτό, ναι, ναι. Αυτό μας είπαν τουλάχιστον. Ναι. Θεωρώ ότι και φάνηκε και από τις εκφράσεις και από όλο αυτό το θαυμασμό και από όλη αυτή τη χαρά ότι ακούσανε κάτι το οποίο τους άρεσε πάρα πολύ. Σε αυτό το live ακούσαμε και... Ναι, μάλλον, πριν πάμε στα νέα τραγούδια. Είχατε πάρα πολλές θαυμάστρες από κάτω. Μιλάμε, γινόταν χαμός. Ειδικά Γιάννη, όταν πέταξε στην πλούζα σου, γινόταν τσακωμός και θα την πάρει κομμάτι, ναι, από την πλούζα. Είναι γενικότερα, ποια πιστεύετε με τα δικά σας μάτια ότι είναι η σχέση σας που έχετε με τις θαυμάστριες? Δηλαδή, αυτές σας βλέπουν μέσα από την τηλεόραση και είχαν την ευκαιρία να σας δουν και στο live. Από τη δική σας πλευρά, ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση που έχετε δημιουργήσει με τις θαυμάστριές σας? Οι σχέσεις είναι πολύ όμορφες. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μπορώ να θεωρήσω λάθος τώρα περιφραστικό αυτό που είπαμε. Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλή, γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε ανοιχτοί. Ακούμε πραγματικά, μπαίνουμε μέσα στα μηνύματα όσα μπορούμε, γιατί, εντάξει, και ο χρόνος δεν μας επιτρέπει. Να το πούμε και αυτό εδώ που μας ακούει, όποιος μας ακούει. Δεν μας επιτρέπει, εντάξει. Επίοικια σου, mind trap. Σκέψου ότι ο καθένας δουλεύει και δουλεύει 12 ώρα σχεδόν, περισσότεροι από εμάς. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχει μια πίεση, μια κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να μπαίνει κάθε 5 λεπτά να βλέπεις τα μηνύματα και το τι γίνεται. Αλλά αυτό που προσπαθούμε ουσιαστικά είναι να απαντήσουμε, να υπάρχει μια αλληλοεπικοινωνία στα μηνύματα και όσο γίνεται να μην είναι ανορθόγραφα, γιατί εγώ έχω δυσλεξία. Και είναι ανορθόγραφα. Και τώρα, ας πούμε, εγώ γράφω στο chat, παιδιά, είναι μπράβο σας. Νατάσες, είχες, ας πούμε, τα αγόρια θαυμαστές των Mindtrap. Σε έχουν προσεγγίσει πολύ τα αγόρια? Όχι. Όχι. Με προσεγγίζουν τα κορίτσια και με παρακαλάνε να δώσω μηνύματα στα αγόρια εδώ πέρα. Σε ζηλεύουν, τι σου λένε τα μηνύματα? Όχι, είναι υπέροχες όλες οι κοπέλες που έχω γνωρίσει μέχρι στιγμής.
Λοιπόν, επανερχόμαστε στα νέα τραγούδια. Ακούσαμε ένα μικρό ελάχιστο δείγμα από αυτά που ετοιμάζετε. Να, ναι. Είστε αυτή τη στιγμή, σας πετυχαίνουμε στο στούντιο. Ναι. Για studio, πείτε μου, είμαι όλη αυτιά να ακούσω ό,τι πολύ, νέο έχετε ετοιμάσει. Πολύ δουλειά. Πραγματικά, ρίχνουμε τρελή δουλειά κάθε μέρα για να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εδώ με τον Τεό, λιώνουμε. Και αυτός επίσης λιώνει πάνω στα κομμάτια μας και τον ευχαριστούμε 10 φορές παραπάνω. Και μακάρι να μείνετε και να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω ως αποκλειστικό mm-hmm. σε αυτήν την εκπομπή, πρώτον είναι ότι έχουμε ένα ακουστικό live mm-hmm. μέσα στον Ιούλιο, το οποίο το συγκεκριμένο θα είναι δυστυχώς για 300 μόνο άτομα, γιατί ο χώρος δεν μπορεί να καλύψει παραπάνω άτομα. Οπότε όποιος πρώτος πρόλαβε εισιτήριο, τον κύριο κάνουμε, είδε. Θα κάνουμε μια προπόληση εισιτήριων. Θα γίνει προπόληση εισιτήριων. Ναι. Και εκεί πέρα θα ουσιαστικά αυτό το live σε εισαγωγικά θα είναι για να μαζέψουμε λεφτά εμείς, να κάνουμε το πρώτο μας βίντεο κλιπ, mm-hmm. το οποίο αν το αναμένουμε μέσα στο καλοκαίρι και θα γίνει, θεωρούμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί έχουμε βρει και ένα πολύ καλό διευθυντή φωτογραφίας. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες τέλος πάντων θα τις πούμε κάποια στιγμή στη σελίδα μας, ώστε να... Τώρα υποθέτω οι θαυμάστριες θα είναι ανυπόμονες να δούνε το... Και επίσης στο ακουστικό αυτό live θα γνωρίσουμε τους πάντες και θα κάτσουμε να μιλήσουμε με τους πάντες. Α, εντάξει. Κάτι που δεν έγινε ολονυχτία δηλαδή. Live, επειδή είχε πάρα πολλά άτομα και... Αυτό το μπορείς να... Δεν χρειάζεται δικαιολογητή, θα πω εγώ. Γινόταν ένας χαμός. Παιδιά, πραγματικά. Η ουρά ήταν μέχρι τα επόμενα τρία στενά, τέσσερα τετραγωνικά. Οπότε και λοιπόν, να θέλατε, τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν πέντε μέρες έξτρα μετά για να σας δούνε. Οπότε μην στεναχωριέστε. Τρέξτε. Διεκδικήστε ένα από τα 300 εισιτήρια για να τους μιλήσετε μετά. Και μετά θα σας γνωρίσουμε όλους από κοντά, έναν προς ένα. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τα παιδιά, να ακούσουν τα κομμάτια μας unplugged. Που είναι κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί ακούς ξαφνικά ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι όπως θα το ακούγες σε ένα CD, όπως θα το ακούγες, ξέρω εγώ. Είναι με ένα διαφορετικό τρόπο και γενικά θα είναι το μοναδικό live μες το καλοκαίρι αυτό. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον. Μοναδικό acoustic live. Ναι, acoustic live, αυτό εννοώ. Αυτό. Ναι. Το υλικό αυτό έχετε σκοπό να το κυκλοφορήσετε και επίσημα σε δίσκο, στο διαδίκτυο, μάλλον ποια είναι το αρχικό σχέδιο? Το αρχικό σχέδιο είναι ουσιαστικά να πάμε σε ένα κομμάτι, λογικά στο YouTube, το οποίο αυτό μπορεί να γίνει και βίντεο κλιπ μέσα στο καλοκαίρι mm-hmm. και να φανεί η πρώτη μας δουλειά. Μετά θα δούμε τις επόμενες κινήσεις. Mm-hmm. Είναι εύκολο να ας πούμε, μέσα στο συγκρότημα υπάρχουν δύο, όπως είπαμε εμείς πριν, Πάρης και εσύ Γιάννη, που πρωταγωνιστείτε και στην τηλεόραση. Είναι εύκολο να συνυπάρχουν αυτά τα δύο στην καθημερινότητά σας? Αυτά τα δύο. Γιατί και τα δύο τρώνε πάρα πολύ, ενώ... Το σπίτι μου δεν με βλέπει. Mm-hmm. Ας το πάμε από εκεί. Η μητέρα μου έχει να με δει, για σου μαμά, παίζει να έχει να με δει ένα μήνα. Και δεν το λέω από υπερβολή. Αλλά εντάξει, είναι κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Και άμα δεν χτίσω τώρα γερά θεμέλια, πότε θα χτίσω? Δηλαδή θα περιμένω ένα χρόνο μετά να κάνω κάτι. Καλύτερα να επενδύσω τώρα, θεωρώ, στη μουσική που αγαπώ πάρα πολύ και στο θέατρο που αγαπώ επίσης πάρα πολύ. Ρωτάω πιο πολύ για την ενέργεια, γιατί ένας δίσκος χρειάζεται απαιτήσεις, πολλές πρόβες, στούντιο πολλές ώρες, ending, master, τα πάντα όλα. Περιττό να σου πω ότι μετά το live πήγα και έκανα μετακόμιση στο σπίτι, γιατί μετακόμιζα σε άλλο σπίτι. Τέλεια. Και αμέσως μετά το live, 4 ώρα το βράδυ, μέχρι τις 7 ώρα το πρωί, μετακόμιζα έπιπλα. Μόνο αυτό σου λέω. Φαντάζομαι από την υπερένταση και όλο αυτό, την αδρεναλίνη του live, δεν μετακόμιζες και με τα σπίτια. Δεν κατάλαβε Χριστό, απλά είναι εσύ Γιώργο και Νατάσα, τα παιδιά τα δύο είναι μέσα στη ζωή μας, στην τηλεόραση, συνέχεια. Εσείς, Νατάσα μου, τι κάνεις παράλληλα με τους Mindtrap? Να μάθει ο κόσμος κάτι έξτρα για σένα. Ναι. Λοιπόν, εγώ σπουδάζω παράλληλα αρχιτεκτονική στην Πάτρα, mm-hmm. αλλά έχω ακόμη να κάνω ερευνητική διπλωματική, γι' αυτό μένω Αθήνα. Mm-hmm. Και επίσης χορεύω.
αλλά. Τι χορώ. Χορεύω pole dancing. Πολύ ωραίο. Κάτι που θα ήθελα να πω έτσι λίγο για τα. Επειδή υπάρχει ένα ταμπού σε αυτό το χορό, επειδή ξεκίνησε από ρίζες οι οποίες θα λέγαμε ότι δεν είναι τόσο καλές για το συγκεκριμένο χορό, είναι πολύ παρεξηγημένος. Είναι άθλημα για μένα. Όχι, το ξέρω, είναι φίλη μου, έχει κάνει και είναι πολύ και επίπονο και δύσκολο, αλλά και πολύ καλή γυμναστική. Ναι, είναι πολύ καλύτερο άθλημα και ο καθένας μπορεί να το αντιμετωπίσει όπως θέλει. Υπάρχουν πολλά στυλ στο pole dancing. Δηλαδή μπορεί να είναι και ερωτικό και καθαρά αθλητικό και να έχει σύγχρονο χορό μέσα. Είχα δει, γινόταν δουλίτσα στη φίλη. Έβλεπα τη δουλειά σου. Και επίσης έχω δει και άντρες που κάνουν όχι το χορευτικό τόσο. Αυτό δεν το έχω δει, θα είμαι ειλικρινή. Θα σου πω, όταν είδα να κάνει μοντέρνο μαζί με τα αθλητικά, δηλαδή μαζί με το να κάνει τύπου καλλιστένικσα, να ανέβαινε πάνω στο φύλλο και να στέκεται με το ένα χέρι, δεν ξέρω εγώ τι. Μου φάνηκε απίστευτα αντρικό. Ενώ το είχα για πάρα πολύ γυναικείο και τελεία. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ έναν άντρα να το κάνει αυτό το πράγμα για κανένα λόγο. Με το που είδα κάποιους οι οποίοι το είχαν και υπερ παραπάνω από ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Κατάλαβα ότι. Κατάλαβα ότι μπορεί να γίνει πολύ αντρικό και όσο και αν δεν φαίνεται αυτό το άθλημα. Γιώργο, εσύ γενικότερα τι ασχολείσαι πέρα. Εγώ, μάλιστα. Εγώ μαζί με τη μουσική ξεκίνησα και το χορό. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Σπούδασα πάνω στο χορό, έχω φύγει στο εξωτερικό, έχω κάνει πράγματα. Ήμουν και εδώ στην Ελλάδα, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα με το χορό. Τώρα διδάσκω. Ξέρουν όλοι μου οι fans γι' αυτό, γιατί είναι το πρώτο μου κομμάτι, ας πούμε. Χορεύω τα πάντα, από κλασικό μπαλέτο μέχρι breakdance, ας πούμε. Pole δεν κάνω. Ακόμα, θα σε μίσω. αλλά το κύριο μου επάγγελμα είναι χορευτής. Και καθηγητής χορού. Θέλετε να κάνουμε μια έτσι άνω τελεία, να πούμε ένα ακόμα τραγούδι στις θαυμάσεις και στους ακροατές, θαυμαστές αντίστοιχα, που είναι στο chat, στέλνουν, βλέπω καρδούλες, μηνύματα, κακό, οπότε τους δώσουμε μια παύση για να σας ακούσουν. Πάμε. As apples can last year with you my lord. It's just the same. Bring me back my life here. I'm now that out and that I don't blame. I'm not immortal. I'm bound to flesh. And I found glory when nothing was left. I feel a passion nearly. If you are a savior, then you will bend over me and myself. Πάλι τα παλαμάκια, πολύ, επί 10. Θέλω να μου πείτε, εκτός από αυτό το ωραίο το ακουστικό, το live, το ιδιαίτερο που ετοιμάζετε, υπάρχει κάποια άλλη εμφάνιση που μπορούν να σας δουν οι θαυμαστές χωρίς τον περιορισμό των 300 ατόμων? Υπάρχει κάτι άλλο ανακοινώσιμο, μάλλον? Άρα, ναι, έχουμε το Φαλιροφόνιο Φεστιβάλ, που θα γίνει στο Φάλιρο, στο Μπάτι.
Ένας χαμός θα γίνει, πιστεύω. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, δεν θα είμαστε μόνοι εμείς, θα είναι και πάρα πολύ rap. Έχει πολλά concept. DJ, concept, full. Και το διοργανώνει ο Duke. Hello, δηλαδή. Εντάξει, αυτό ο άνθρωπο δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι και στην συναυλία σα. Είναι και στην συναυλία μα και γενικά είναι στην πάντα μα. Αυτό δεν θέλαμε να ανακοινώσουμε επίση. Ο Duke είναι επίσημα στην πάντα. Είναι ο rapper μα. Πολλέ ανακοινώσει κάναμε εδώ πέρα. Κάτι που ήθελα να πω για πριν. Αποκλειστικά στο Music Radio, το λε πρώτα. Κάτι που ήθελα να πω πριν για το κομμάτι που παίξαμε. Είναι το Me and Myself. Mm-hmm. Είναι δικό μας αυτό το κομμάτι. Είναι το πρώτο κομμάτι που ξεκινήσαμε και δουλεύαμε στο στούντιο. Και επίσης είναι το πρώτο μας single. Τι? Οπότε. Αυτό νομίζω. Θα κυκλοφορήσει βασικά προς τώρα. Το είχατε παίξει και στη συναυλία, σωστά. Ναι. Οι ίδιοι ακροατές το ξέρουν και το είχαν γράψει και στο chat ότι είναι αυτό. Δηλαδή είναι ενημερωμένοι, full, σας παρακολουθούν. Λοιπόν, τώρα πέρα από αυτά τα δύο live που είχατε ανακοινώσει, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Okay. Ας πούμε, το Web Music Radio σας προμοτάρει, σας αναλαμβάνει παραγωγή και σας λέει Mind Rap, ποιον καλλιτέχνη θέλετε να σας φέρουμε για να συνεργαστείτε επί σκηνής. Θέλω να μου πει ο καθένας από έναν τραγουδιστή, συγκρότημα. Από... Έλληνα εξωτερικό. Είμαστε μεγάλη παραγωγή. Είμαστε μεγάλη παραγωγή, είναι τα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, live εκπομπή. Όχι, live εκπομπή είναι, εντάξει, με το τηλέφωνο. Λοιπόν, είμαστε μεγάλη παραγωγή, μην τσιγκουνευτείς. Ναι. Άστο βέρτα. Α, Έλληνες και ξένους. Ναι, ό,τι θες. Ό,τι θέλουμε έτσι. Θέλω όμως έναν Έλληνα και ένα ξένο. Πιστεύω αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό, παιδιά, να κλείσω το κινητό μου. Λοιπόν, Έλληνες και ξένους. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με τον άσχετο αυτόν τον τραγουδιστή, τον οποίο ο κακομής δεν το έχει, τον Μόλκο από τους Πλασίμπο. Ναι, αυτός θα ήταν μια. Και από Έλληνες? Από Έλληνες θα ήθελα με τη Μόνικα. Ναι, αλήθεια, πάρα πολύ. Αν και πιο πολύ. Γιατί είχα κάνει πρόταση στο παρελθόν, βέβαια είχε δει το mail, αλλά τότε δεν ήμουν τίποτα. Δεν είχε μάθει τίποτα σας live. Ας μάθετε πρώτα τη σας live που ήταν sold out, ασφιχτικά γεμάτη αρχιτεκτονική. Και θα σας πω μετά. Γιώργο, έναν Έλληνα και ένα ξένο. Έναν Έλληνα και ένα ξένο, μάλιστα. Καλά, το ξένο είναι το εύκολο. Βέβαια, ναι. Θα ήθελα να παίξουμε μαζί με δύο μπάντες. Τους θρύλους, θεούς της Metalcore. Για μένα, Killswitch Engage. Όσοι τους ξέρουν, καλώς. Όσοι δεν τους ξέρουν, πάλι καλώς. Ή τους Asking και Αλεξάνδρια. Λοιπόν, από Έλληνα. Από Έλληνα. Με τους Freaky Fortune. Γιατί μετά τους Killswitch Engage. Γιατί Freaky Fortune δεν έχετε κάνει πρώτα στα παιδιά εδώ πέρα να συνεργαστείτε επί σκηνής. Δεν τρέπεστε. Μετά τους Killswitch πάμε με εντάξει. Νατάσα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να συνεργαστώ με τη Lady Gaga. Όπα. Εντάξει, έθεσε ψηλά τον πύχη επίσης. Νομίζω, έδωσε ρέστα. Και από Έλληνες μου αρέσουν πολύ, μου αρέσουν οι μπλε σας συγκρότημα. Αν δεν είχαν διασταυρωθεί οι δρόμοι σας και δεν είχαν σχηματιστεί οι Mind Trap, αλλά ο καθένας σας ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι της μουσικής γενικότερα, θα επιλέγατε να, αν βλέπατε ότι δεν μπορείτε μόνοι σας, να πάρετε συμμετοχή, να συμμετέχετε σε ένα talent show? Γιώργο. Ναι. Θα σου πω. Αν ίσως δεν είχα την κυρία δουλειά μου, που τρέχω όλη μέρα πολλές ώρες πάνω σε αυτή τη δουλειά, δεν μπορώ να σου απαντήσω στάνταρ. Ίσως ναι, ίσως όχι. Πάντως στη φάση που είμαι και που ήμουνα πριν τους Mind Trap, δεν θα πήγαινα. Παλαιότερα είχα πάει στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο το πρώτο, το οποίο ήμουνα πολύ μικρός τότε και ήθελα, ξέρεις, να δω αυτή την εμπειρία το να πάω να κάνω. Ήταν πολύ ωραία, προς το δεν. Αλλά δεν είμαι αυτής της φάσης. Δεν νομίζω πως. Εντάξει, εγώ σαν Γιώργος προσωπικά, έτσι. Νατάσα. Αυτό. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που με ενθουσιάζει σαν ιδέα. Σίγουρα δεν το θεωρώ κακό σε καμία περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι
κάποιος που πηγαίνει σε ένα talent show πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένος για αυτό που θέλει να κάνει και να πάει εκεί απλά για να κερδίσει δημοσιότητα που θα τον βοηθήσει να, να μοιραστεί αυτό που ήδη έχει. Οπότε για κάποιον, ας πούμε, σαν και εμένα που είμαι ακόμη στο στάδιο που, που ψάχνω, ας πούμε, και τον ήχο μου και τι ακριβώς θέλω να κάνω, δεν νομίζω ότι θα με βοηθούσε τόσο πολύ. Γιάννη? Η αλήθεια είναι ότι τα talent show δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάνε τα παιδιά. Δηλαδή, okay, πας ένα talent show, σε γνωρίζει κάποιος κόσμος, βγαίνεις εκτός από το talent show, πηγαίνουν 200 παιδιά, 200 τα οποία είναι στην τελική φάση, ξέρω εγώ. Από τα 200 θα αναγνωριστεί ένας που έχουν πάει 10.000 στην πρώιμη τελική, ξέρω εγώ. Δηλαδή τώρα, κι άμα θα αναγνωριστεί αυτός ο ένας, πού θα πάει και τι θα κάνει. Και είναι πέρα ότι είναι ρυψοκίνδυνο και είναι κάτι το οποίο θίγει άμεσα την εικόνα σου. Δεν θεωρώ ότι γενικά τα talent show μπορεί να δείξουν κάτι... είναι να σαν να δείξουν. Εσύ σαν έχεις σπουδάσει και ηθοποιός και μάλλον ποια ήταν η πρώτη σου επιλογή, ηθοποιός ή τραγουδιστής? Πρώτη μου επιλογή, όχι, δεν τα διαχωρίζω τα και τα δύο τα αγαπώ πάρα πολύ, όπως αγαπώ και τη συγγραφή την οποία την έχω αφήσει δυστυχώς λόγω του χρόνου, αλλά τώρα θα ξανασχοληθώ και με αυτήν. Γιατί γελάς μου, το ξέρεις. Γελάω με το μάστερ από εδώ. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα, έχω αυτούς δίπλα τους καλυβάντους και χρώμα τώρα, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Λοιπόν, γενικά δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Θεωρώ ότι ίσως αυτό που λέω για πλάκα musical. Θα έλεγα γιατί βάζει και τα δύο. Και άλλη μια παρένθεση, στο Tamam πώς μπήκε στη ζωή σου? Το Tamam μπήκε στη ζωή μου πάλι από casting. Γιατί βοήθησε πάρα πολύ ναι. Μαζί με τον Μπάρ το συνολικό πουσάρισμα εισαγωγικά του συνολικά του συγκροτήματος. Βέβαια. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα είχα την κινητήριο δύναμη για να πω ότι ναι, παιδιά, πάμε για κάτι τέτοιο. Γιατί πέρα ότι είναι. Δηλαδή δεν τους έλεγα πάμε για μπουζούκια που είναι σίγουρο σχετικά σαν επιτυχία και κάτι θα κάνει. Τους έλεγα ότι πάμε για ένα είδος το οποίο είναι. Ίσως και να μην υπάρχει γενικά στον κόσμο. Δεν ξέρω, δηλαδή ακόμα δεν είχα κατασταλάξει καν στον ήχο. Γενικά δεν ήξερα πώς θα πάει όλο το κόνσεπτ. Οπότε λογικά. Θα δημιουργήσετε μια mind trap ταυτότητα. Μια mind trap ταυτότητα. Εντάξει, θα το δούμε πώς θα είναι αυτή η ταυτότητα. Τώρα την ψάχνουμε με τον Θεό. Οπότε κάνουμε μια αναφορά έτσι, φόρο τιμή. Ναι, αυτή είναι η ταυτότητα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το Tamam μπήκε στη ζωή μου. Ακριβώς τη στιγμή που το χρειαζόμουν. Μπήκε με casting, κλασικά. Πήγα εγώ και άλλα πόσα παιδιά, τα οποία ήταν πάρα πολύ ταλαντούχα και αυτά. Περάσαμε όλες τις διαδικασίες, καλά δεν περάσαμε μέσα από φωτιές, αλλά έπρεπε να πούμε, ξέρω εγώ, τα λόγια την κάθε μέρα και όλο συνέχεια το δυσκόλευε ο Πιέρος Επίτηδες για να μπορούσε να καταλήξει σε μια επιλογή. Στο τέλος έτυχε να πάρει με ένα λόγο, πώς τον λένε, γιατί είχα πάει και στην Τουρκία και εκεί πέρα είχα μια αναφορά, δηλαδή, και είχα και έχω τουρκικές ρίζες. Είχες παίξει σε σειρά στην Τουρκία, καλά θυμάμαι. Ναι, ναι, είχα παίξει στο Οικία Καμπυρί Ισμαήλ, διόχθες ένας Ισμαήλ και προσφάτως έμαθα δυστυχώς ότι πέθανε ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο θέατρο, ο Μανώλης Ορμαΐνης, ο οποίος ήταν και ο πατέρας μου στο προηγούμενο σύριαλ και τον υπεραγαπούσα και υπεραγαπώ. Συγγνώμη για την παρένθεση. Προς Θεού, έπρεπε να αναφερθεί και... Rest in peace. Λοιπόν, τώρα να ελευθερώνουμε το κλίμα. Ναι, λοιπόν. Να στείλουμε πολλά φιλιά από το Δάνη που είναι στο chat. Α, είναι ο Δάνης, ναι. Είναι ο Δάνης στο chat, παιδιά. Θέλετε να πείτε κάτι έτσι ο καθένας ξεχωριστά για τις θαυμάστρες που έχουν μπει? Γράφετε, δηλαδή και ο Γιάννης γράφει και η Νατάσα. Συγγνώμη Γιώργο, δεν σου έχουμε τρίτη υπολογιστή. Παιδιά, τα βλέπετε. Εμένα πάντα στην απέξω. Όχι, όχι, για να ξέρετε τι κάνουμε. Σου έχουμε την καλύτερη θέση. Κοίτα τι άπλα έχει εκεί που κάθεσαι. Δεν μπορώ να πω, εντάξει, με περιποιούνται. Μου φτιάξαν και καφέ. Στα όπα-όπα είχα. Θέλω να πει ο καθένας έτσι κάτι στους ακροατές που έχουν μπει και
τις ακροάτες και τους ακροατές που έχουν μπει τώρα στο chat ή που ντρέπονται και δεν έχουν μπει στο chat αλλά μας ακούνε. Okay. Γιατί στο chat δεν μπαίνουν όλοι, ντρέπονται. Γιάννη, πες κάτι. Εγώ να πω ένα χρόνια πολλά, αλλά ψάχνω την κοπέλα που. Χρόνια που πολλά. Ότι έχει γενέθλια κοπέλα και δεν την που έχει γενέθλια. Η Σπυριδούλα. Σπυριδούλα, χρόνια, χρόνια πολλά, Σπυριδούλα. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, Happy Birthday Song δεν παίζουμε τώρα, αλλά να είσαι καλά, πολύ, πολύχρωμη και εντυχισμένη. Χρόνια πολλά. Άντε τυχερή. Γιώργο. Εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και χρόνια πολλά στη Σπυριδούλα. Σπυριδούλα, χρόνια πολλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας που μας στηρίζουν και είναι εδώ και πραγματικά μας βοηθάνε πάρα πολύ με αυτό που κάνουν. Mm-hmm. Αλήθεια, ευχαριστώ, ευχαριστούμε όλοι βασικά. Μετάσα. Μέσα από το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε. Και ως Mindtrap και ως ξεχωριστά ο καθένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την απίστευτη ενέργεια που μας δίνετε. Είναι, πραγματικά τη λαμβάνουμε, να το ξέρετε. Σας έχει τύχει κάποιο περιστατικό με θαυμάστρα που θυμάστε, είτε τώρα για καλό είτε για κακό, που θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας? Εγώ έχω για κακό ένα, το οποίο πέρα μου έχει χαραχτήσει τη μνήμη και δεν μπορεί να βγει ποτέ από τη μνήμη μου. Λοιπόν, είναι στα γενέθλιά μου, 21 Δεκεμβρίου, 21. Το ξώτης, όχι, εγώ καιρό. Το λέω γιατί πάντα γράφουν 22 και όλα τα περιοδικά και δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Και πάντα κανείς δεν τους στέλνει χρόνια πολλά, λοιπόν. Κάτε μόνο στο σπίτι και κλαίει. 21 Δεκεμβρίου, τέλος πάντων, είχα γενέθλια, πήγα και πέρα στο φασφουντάδικο το προηγούμενο που δούλευα πριν γνωρίσω το παιδί εδώ δίπλα και κάναμε συγκρότημα, Παναγιά μου. Και δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τέλος πάντων και καθόμουν και ήμουν μαζί με τους γονείς μου και μαζί με τους ανθρώπους που συνεργάστηκα και τρώγαμε, κόβαμε την τούρτα, δεν ξέρω τι κάναμε. Και κάποια στιγμή αισθάνομαι ένα χέρι από πίσω από την πλάτη μου να με χαϊδεύει, αλλά λίγο ιδιαίτερα. Λίγο σπούκι, λίγο σπούκι. Σεξι. Όχι σπούκι, τελεία. Καθόλου σεξι. Είχε και ένα μπαλντά πίσω από την πλάτη του. Όχι, εντάξει, όχι. Γυρνάω και βλέπω ξαφνικά ένα βλέμμα. Εντάξει, παιδάκι μου, θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Ατζέλινα Τζολί, ξέρω εγώ, το πρότυπο και έτσι πρέπει να είμαστε, τελεία. Αλλά ήταν λίγο ιδιαίτερη προσωπικότητα, θα έλεγες. Οπότε ξαφνικά εμφανίζεται από πίσω μου με τα γλωτά μάτια έτσι και με κοιτάζει και κάνει «Μπορώ να σε αγγίξω». Το έχεις κάνει ήδη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Δεν γίνεται, ξέρω εγώ, όχι να με αγγίξεις, δεν γίνεται να κάτσουμε μόνο στο ίδιο τραπέζι γιατί είμαι με τους γονείς μου και... Όχι, δεν με νοιάζει, απλά σε αγγίζω, μ' αρέσει. Και για μείνει έτσι, αλλά με αυτή τη φωνή, με αυτόν τον τόνο. Καστανά έτσι και φράουλες. Εσύ τι έχεις πάθει με τα καστανά και φράουλες? Δεν μπορώ, δεν μπορώ με αυτά που λέμε. Λοιπόν, αυτό τέλος πάντων ήταν ένα από τα σοκαριστικά. Α, και μετά εμφανίστηκε η μητέρα, η οποία ήταν ακόμα πιο σοκαριστική. Οπότε καταλαβαίνεις και το συνδετικό κρίκο της αλήθειας. Κατά μάνα. Οπότε εμφανίστηκε και κάθονται επί μία ώρα πίσω από την πλάτη μου και με κοιτάζανε με γουρλωμένα μάτια. Ήταν κατά τη διάρκεια του ταμάμι. Παίζει να κάνει διαγωνισμό «Don't blink your eyes for one hour». Και σκέψουν να σ' ακούνε αυτή τη στιγμή. Αυτό το μόνο σίγουρο. Άλλη μια μέρα μπορεί να σε πετύχουν κάπου. Ποτέ δεν ξέρει. Γιώργο. Εγώ. Τραυματική εμπειρία δεν είχα. Τραυματική. Δεν πάω από, εντάξει. Είχα πολύ καλές εμπειρίες από τους fans και από το live. Ένα που αστείο, εντάξει. Εκεί που μπαίναμε τέλος πάντων για να ανέβουμε στη σκηνή, απλά νιώθω ένα χέρι να μου τραβάει τα μαλλιά και απλά δηλαδή έγινα μπάλα του ping pong και πήγαινα μία στο ένα τείχομα, μία στο άλλο. Είχαν φτιάξει δύο φράχτες. Δεν μπορούσατε να περάσετε τέλειως. Ναι, ναι, ήταν... Και απλά νιώθω ένα χέρι μου τραβάει τα μαλλιά. Μια άλλη κοπέλα με φυλάει και. Μήπως η κοπέλα ήθελε να. Επειδή δεν υπήρχε χώρος, πήγε να παίζει, κρατήθηκε. Ναι, μπορεί, δεν λέω όχι. Μήπως ήθελε μια τρίχα από τα μαλλιά σου. Μπορεί, βουντού. Μάγια. Αλλά όχι, πραγματικά δεν έχω. Είμαι ευχαριστημένος. Ωραία. Νετάσα. Και εμένα όλες μου οι εμπειρίες είναι πολύ θετικές, εκτός δηλαδή από όλες τις κοπέλες που έχουν έρθει. Θα το πω στο live, ήταν το κάτι άλλο για εσάς. Δηλαδή, με ένα live, χίλιες εμπειρίες. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζομαι κάτι άλλο για να πω ότι το έζησα κι αυτό. Είσαι μικρή βρε ακόμα, κάτι μίλε. Ποτέ μίλες, ποτέ. Θέλω να σου πω ότι μου έφτασε, μου ήταν αρκετό. Θα έρθουν και άλλα καλύτερα.
Ναι, πέρα από κοπέλες που έχουν έρθει και μου έχουν πει ότι έχει ωραία φωνή κλπ. Είναι πολύ ωραία τα σκηνικά που έρχονται κοπέλες και μου λένε: σε παρακαλώ, Νατάσα, μπορείς να πάει αυτό το χαρτάκι στο Γιάννη ή στο Πάρι στο Γιώργο, ξέρω εγώ. Και με γεμίζουν χαρτάκια τα οποία μετά με έχουν πει ότι τα δίνω. Είναι εύκολο, ας πούμε, Νατάσα, για ένα νέο άνθρωπο να μπαίνει σε αυτό το χώρο? Δηλαδή, πώς βλέπεις, πρώτη σου εμπειρία, έτσι, λίγο τώρα που έχετε ξεκινήσει το συγκρότημα, είναι αρκετά πρόσφατο το συγκρότημα, ναι, σωστά. Αν όμως κάνετε ένα πολύ πετυχημένο live, σε σύγκριση δηλαδή με άλλους που δεν, δηλαδή μπορεί να είναι πολλά χρόνια στον χώρο, αλλά δεν καταφέραν αυτό που καταφέρατε εσείς στο πρώτο σας live. Μια πρώτη έτσι εικόνα είναι, έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες, παρόλο δηλαδή την ευκολία, το ότι έχει βοηθήσει το πουσάρισμα των παιδιών από την τηλεόραση? Ακόμα είναι πολύ αρχή, νομίζω, για να το πούμε αυτό. Ναι, ναι. Θα έλεγα ότι αντικειμενικά το να μπει κανείς στο χώρο είναι δύσκολο, αλλά εγώ γενικά σαν άτομο πιστεύω ότι όταν κάποιος έχει κάτι που θέλει να μοιραστεί και το πιστεύει, θα βρεθεί ο τρόπος να το κάνει αυτό και να το επικοινωνήσει στον κόσμο. Γιώργο? Εγώ συμφωνώ με Νατάσα. Γιάννη? Εγώ συμφωνώ με Νατάσα. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε ένα τραγούδι. Βασικά θα πούμε δύο ρεφρέν, έτσι να τα αφιερώσουμε στη Σπυριδούλα που έχει γενέθλια και σε όλους τους φαν. Γιατί μας λένε πείτε ένα τραγούδι, οπότε να πούμε. Και την κλασική ατάκα νομίζω που πρέπει να πεις. Και ξέρετε, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, θέλω να μου πείτε το πρώτο κομμάτι που ξεκινήσατε. Μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε θέλουμε να κλείσουμε. Στο τέλος να κλείσουμε ξανά με αυτό. Okay. Με το one question. Βασικά. Α, όχι, με το δεν έχουμε κλείνουμε ακόμα. Κάνουμε μία παύση. Okay. Πείτε. Εγώ θα ήθελα να τονίσω κάτι. Επίσης το. Εντάξει, τότε θα μου πείτε το άλλο. Μου άρεσε επίσης. Το One Question, το κομμάτι που παίξαμε στη σειρά του Ταμάμ, είχε φτιαχτεί έτσι ώστε να φαινόμαστε σαν μπάντα εισαγωγικά σχολική. Δηλαδή, επειδή υπήρχε ο σκηνοθέτης, μου έλεγε: όχι, φτιάξω το κομμάτι να είναι φάση Aerosmith. Το ένα, του λέω: δεν παίζουν οι μπάντες σχολικές Aerosmith ή παίζουν, ξέρω εγώ, και κάνουν τα top vibrato ή δεν ξέρω εγώ τι. Θα κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι σαν μπάντα σχολική. Και γι' αυτό κάνουμε το One Question, το οποίο ήθελα να είναι το επίκεντρο πιο πολύ η στίχη, που είναι αντιρατσιστική και για μένα έχει πολύ μεγάλο νόημα αυτό στο σήμερα. Πάμε. But if you ask me if I want to fly, I won't fly with you. I want you here with my fairy tales, where words cannot harm you. But if you ask me if I want to fly, I want to fly with you. You hear with my fairy tales, where words cannot harm, words cannot harm you. Δεν είπες την ατάκα όμως. Όχι, αφιερωμένο ξέρει εκείνη. Ξενέρωτα, έτσι, αφιερωμένο ξέρει εκείνη. Εντάξει, ξέρει εκείνη τώρα, τόσο φορές που το είπαμε. Είπατε δύο πριν, θα λέγατε ένα. Να μην σας διακόψω τώρα, γι' αυτό να μην υποθέσω ερώτηση. Λοιπόν, θα σας πω τρεις λέξεις και θέλω να μου τις βάλετε σε μία σειρά. Ωραία. Ανάλογα με αυτό που θεωρείτε πιο σημαντικό εν έτος 2015. Ωραία. Ταλέντο, τύχη και δημόσιες σχέσεις. Γιάννη. Θα έλεγα τύχη. Εντάξει, okay, μπορεί να έχεις ταλέντο, μπορεί να έχεις τις top δημόσιες σχέσεις. Αν δεν έχεις τύχη σε οποιοδήποτε επάγγελμα και ιδίως αυτό, δεν κάνεις τίποτα. Γιώργο. Μπορώ να προσθέσω άλλη μία λέξη? Φυσικά, άντε για σένα μόνο. Νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική από όλες. Δουλειά. Πως δεν μετράει ούτε το ταλέντο, ούτε οι δημόσιες σχέσεις, ούτε τίποτα. Νομίζω πως το πρώτο και το τελευταίο πράγμα για έναν άνθρωπο, σε οτιδήποτε και να κάνει, είναι η δουλειά. Αν πραγματικά ρίξεις δουλειά, θα γίνεις καλός και θα ανταμευθείς γι' αυτό. Πολύ ωραία. Νατάσα. Συμφωνώ πάρα πολύ με, τον με αυτό που είπε ο Γιώργος. Πολύ σωστό. Αλλά αν πρέπει να τις βάλω σε μια σειρά, θα έλεγα τύχη, δημόσιες σχέσεις, ταλέντο. Δουλειά εγώ. Τύχη, δουλειά. Τύχη ξεκάθαρα. Παιδιά, εντάξει. Πιστεύετε ότι είστε νέα παιδιά, φρέσκοι. Φρέσκες παρουσίες, φρέσκες φωνές, φρέσκες ιδέες. Πιστεύετε ότι η γενιά σας μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στη μουσική?
Μακάρι. Καλά, στη μουσική βιομηχανία συνέχεια αλλάζουν τα πράγματα και κατευθύνσεις και συνέχεια υπάρχουν νέοι ήχοι. Πολλές μπάντες πειραματίζονται. Αυτό καλά, επειδή δεν μπορούν να το βάζουν κάποια κανάλια. Λόγω του, ας πούμε, λένε τώρα η καραμέλα, η κλασική, έχουμε κρίση. Οπότε λίγο γίνονται εκτός σε πολλά πράγματα. Υπάρχει όμως, κατά τη γνώμη σας, η θέληση για να δημιουργηθούν νέα πράγματα? Όχι απλά μόνο υπάρχει θέληση, υπάρχουν καινούργια πράγματα. Απλά, εντάξει, τώρα υπάρχει και το YouTube, το οποίο τα παίζει άφθονα, αλλά δεν... είναι λίγο... γενικά η μουσική βιομηχανία είναι λίγο ένα δύσκολο chapter. Και πιστεύω γενικά πως ο όρος κρίση νομίζω ότι είναι μια καραμέλα πλέον. Τι εννοώ, τη χρησιμοποιεί ο καθένας ως κρίση και απλά αναπαύεται με αυτό το πράγμα. Νομίζω πως οι νέες γενιές και τα πάντα πρέπει να προχωράνε μπροστά, γιατί αυτές οι γενιές είναι που θα προχωρήσουν αυτό το πράγμα και θα φύγουμε από αυτό το πράγμα. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό με το να λέει ο κάθε νέος και ο κάθε παλιός παράλληλα έχουμε κρίση, οπότε οκ, καθόμαστε, καλημέρα, ότι τι. Δεν νομίζω ότι πάει μπροστά. Γενικά και, θεωρώ πιο πολύ ότι έχουμε μια πνευματική κρίση γενικότερα αυτή τη στιγμή, παρά τόσο οικονομική. Ναι. Γιατί άμα μπορούσαμε με αυτά τα εφόδια που έχουμε να πορευτούμε και να κάνουμε τα όνειρά μας όσο γίνεται και να κυνηγήσουμε και να επαναστατήσουμε και να βοηθήσουμε το διπλάνο μας, θα γινόντουσαν διαφορετικά καταστάσεις από το να κάθομαστε απλά στα αυγά μας. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η δημιουργικότητα, και για να είναι κανείς δημιουργικός δεν πρέπει να έχει αυτό το έντονο άγχος. Που προκαλεί η σκέψη του ότι έχουμε κρίση, τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό δηλαδή από μόνο του δεν σε αφήνει. Just do it. Οι Θαμάσεις θα θέλαν να ξέρουν η Mindrap και ο καθένας ξεχωριστά πώς μετά από την πίεση της δουλειάς, από τις πρόβες, τα τραγούδια που ετοιμάζεται και όλα αυτά, τι είναι αυτό που τον καθένα τον κάνει να αποσυμπιέζεται από την καθημερινότητα και να χαλαρώνει. Θέλω να μου πείτε κάτι που σας αρέσει να κάνετε και να σας χαλαρώνει. Γιάννη. Εγώ είμαι πάρα πολύ κουλό. Να χαλαρώνει στην καθημερινότητά μου. Τι? Να παίζω τέννη. Καλά, όχι, αυτό μου χαλαρώνει είναι να ασχολούμαι με ένα κόμικ που γράφω. Ένα μάγκα, ναι, ιαπωνικό κόμικ. Αυτό με χαλαρώνει πάρα πολύ. Και επίσης ψάχνω κάποιον να σχεδιάζει. Άμα υπάρχει κάποιος που σχεδιάζει μάγκα, ας μου γράψει τώρα, θα τον αγαπήσω. Δεχόμαστε βέβαια προσφορές, ακούσατε. Γιώργο. Εγώ κι αν είναι το πιο κουλό και δεν ξέρω, τέλος πάντων, μαζοχιστής είμαι τώρα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι το ότι αυτό που με χαλαρώνει παράλληλα στη ζωή μου είναι όλα αυτά τα πράγματα που κάνω. Γιατί αν δεν τα έκανα, νομίζω θα αυτοκτονούσα. Πραγματικά, αυτά με κρατάνε ζωντανό. Και αυτά μου δίνουν και συνεχίζουν να μου δίνουν. Δηλαδή, αυτό που λέω και σαν Γιώργος, είμαι τρελός με τη δουλειά μου. Εντάξει, μπορώ να το πω και όσοι με ξέρουν, καταλάβανε τι εννοώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν είχα 25 ώρες την ημέρα και αυτή την μία ώρα θα την έκανα δουλειά. Οπότε αυτό με χαλαρώνει παράλληλα. Πολύ ωραία. Νατάσα. Και εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κάτι που με αγχώνει έτσι ιδιαίτερα στη ζωή μου, ευτυχώς. Πέρα από το ότι... πέρα από τη σχολή. Η εργασία βασικά. Ναι, όλα τα άλλα που κάνω μου αρέσουν. Και θα έλεγα ότι μου αρέσει πολύ να διαβάζω βιβλία. Να πηγαίνω σε μια ωραία καφετέρια, να πίνω ένα ωραίο καφέ και να ράζω σε έναν πολύ βολικό καναπέ. Και να πω και κάτι άλλο. Και γενικά για τον κόσμο, νομίζω πως όποιος πραγματικά έχει βρει αυτό που αγαπάει να κάνει, νομίζω πως αυτό είναι η ευχαρίστησή του και αυτό είναι τα πάντα για αυτόν. Οπότε αυτό πιστεύω σαν Γιώργος και νομίζω συμφωνείτε. Ναι, ναι. Πως αν έχεις βρει αυτό το πράγμα, νομίζω έχεις βρει τα πάντα στη ζωή σου. Εμείς σαν εκπομπή δεν σας χορταίνουμε, αλλά δυστυχώς σιγά σιγά πρέπει να αποχαιρετήσουμε το κοινό που μας ακούει. Θέλω να κάνουμε μια επανάληψη. Υπενθύμηση μάλλον, επανάληψη, τι είμαι στο σχολείο. Υπενθύμηση στους ακροατές που μπορούν να σας βρουν αρχικά σε επίπεδο live. Okay. Σε επίπεδο live μπορούμε να μας βρουν στο Φαλιροφόρνια Festival στο Φάλιρο. Ωραία. Το οποίο θα είναι 27 αυτού του μήνα και θα ημέρα ξεκινήσει Σάββατο. Το live 6 ώρα, ημέρα Σάββατο, είσοδος ελεύθερη, στο Μπάτι, τον σταθμό του τραμ εκεί.
θα γίνει ένας χαμός. Επίσης έχουμε ένα μυστικό live, μυστικό τώρα πια δεν είναι βέβαια. Ένα πλέον δεν είναι, live. Ήταν αποκλειστική. Μάλλον privé live, μυστικό. Ένα privé live, ναι. Το οποίο θα γνωριστούμε, θα έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε, να δούμε τους πάντες, να ανταλλάξουμε απόψεις περί μουσικής και οτιδήποτε άλλο αγαπάνε. Και το συγκεκριμένο live θα είναι το μοναδικό ακουστικό live αυτού του καλοκαιριού, το οποίο θα είναι 3 του επόμενου μήνα. Έχετε σκεφτεί να το ηχογραφήσετε το live, ναι, αυτό? Ναι, θα τραβήξουμε βίντεο, εννοείται. Και όλα θα ανέβουνε. Όλα θα ανέβουνε. Και αργά ή γρήγορα. Γιατί κολλώνει, σταματήσετε. Έχει χάσει, σιγά. Ναι, ναι, ναι. Και αργά ή γρήγορα υπενθυμίζω ότι όπου να είναι, θα ξεκινήσουν όλοι να ακούνε δουλειά μας. Τέλεια. Στο και παντού. Ό,τι ετοιμάζουμε μέχρι τώρα, επιτέλους θα ξεκινήσει να κυκλοφορεί. Επίσης, θέλουμε όλο τον κόσμο να μπει στο Facebook μας, που να μπει να στο βρει, Instagram, μπράβο, να μας βρει, που είναι πολύ σημαντικό εκεί πέρα, γιατί πλέον με αυτά τα μέσα μπορείς να επικοινωνήσεις. Και στο YouTube έχουμε ήδη ένα κανάλι, το οποίο εκεί πέρα μπορεί να δει πολύ συχνά κάποια βίντεο που ανεβάζουμε. Τι παίζεις, παιδάκι μου, με την από πίσω? Κάνει μουσικό χαλί. Μουσικό χαλί, αυτό δεν είναι. Τάμενο. Λοιπόν. Στη σελίδα, οι θαυμάστριές σας σας βρίσκουν εκεί πέρα. Δέχεστε, απαντάτε στα μηνύματά τους? Στον πάρουμε. Εντάξει, απαντάμε κανονικά στα μηνύματά. Καλά, είναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα λίγο παρεξηγημένο, γιατί, κοιτάξτε, όταν στέλνουν 10.000 άτομα την ίδια στιγμή, όσο να έχει, δεν είμαστε ρομπότ. Πραγματικά προσπαθούμε και το έχω τονίσει και εγώ. Δεν θέλουμε να βάλουμε κάποιον άλλον να απαντάει. Μας αρέσει να απαντάμε εμείς. Σαφώς και ναι, και απαντάμε σε όλους. Να ξέρετε ότι δεν σνομπάρουμε κανέναν. Γιατί πολλά έχω δει, ας πούμε. Ωραία, είναι μια ευκαιρία για να το πείτε. Αλλά το λέω από εδώ, ότι πραγματικά δεν έχουμε χρόνο. Αλλά όσο χρόνο έχουμε, πραγματικά τον αφιερώνουμε για να απαντάμε, να μιλάμε, να γνωρίσουμε αυτόν τον κόσμο. Γιατί καλώς ή κακώς αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερά μας χαρτιά. Έτσι. Και σας αγαπάμε. Αυτό. Να το πούμε αυτό. Καλά κάνατε και το τονίσατε, γιατί μπορεί να παραξηγηθεί. Ναι, οπότε μια ευκαιρία μπορεί να το διευκρινίσετε. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από τους Μάιντρα που δίνετε σώμα και ψυχή, ετοιμάζετε τραγούδια live χαμός, έχετε και τις συσσαγωγικά, να το πω, πρωινές δουλειές. Κύριες δουλειές. Κύριες δουλειές. Ναι, κάτι άλλο, οπότε υποχρώσει πιο προορισμένος. Για να ξέρουν τα. Ναι. Να είναι πιο ακριβή. Πώς θέλετε να κλείσουμε? Θέλουμε πείτε να... μου εσείς. Θέλουμε να κλείσουμε με το κομμάτι που αρχίσαμε, το Me and Myself, το οποίο θα είναι και το πρώτο μας single μέσα στο καλοκαίρι και λογικά για το πρώτο βίντεο κλιπ. Τέλεια. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ Νατάσα, Γιώργο, Γιάννη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σίγουρα με την πρώτη κυκλοφορία του δίσκου. Σας περιμένουμε εδώ πέρα, ή των τραγουδιών σας, να τα παρουσιάσουμε εδώ πέρα στο σταθμό. Θα τα παίζουμε εδώ πέρα, το υπόσχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές που ήταν εδώ πέρα και σας περιμένανε, γράφανε, δίναν το παρόν δυναμικά. Το τσάτ έχει πάρει φωτιά. Βλέπω εκεί κάτι γλυκούλι, Γιώργο, συμφωνώ με μάνα. Love you guys. Τους ευχαριστούμε. Έχετε εδώ πέρα Αλαλούμ με Κώστα και Επάνω Production. Μην τους χάσετε. Πάμε να κλείσουμε. Mind Trap. Me and Myself. Τέλεια. Πάμε. Back my life here. I'm not at out. I'm not on plane. I'm not in motel. I'm bound to flats. I found glory when nothing was left. I feel the passion near the end. You are a savior, you will bend over me and myself. Me and myself.
Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μείνετε. Έρχεται Άλα Λουμ με Πάνο και Κώστα. Θα δείτε, καθίστε, ακούστε τους και δεν θα χάσετε. Φίλια πολλά. Η μουσική βρήκε τη θέση της. Μουσική, chat και θεματικές ενότητες. Άκουσε Web Music Radio. Web Music Radio. Γιατί στο ίντερνετ η μουσική βρήκε τη θέση της.